Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τούτη την ώρα στη Βουλή συζητιέται το έκτρωμα του λεγόμενου νέου συστήματος πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μονίμων. Δεν πρόκειται για σύστημα πρόσληψης, αλλά για ένα σύστημα απολύσεων που έρχεται να βάλει σε λειτουργία το μίξερ της ανακύκλωσης της ανεργίας. Μέσα στη Βουλή τη μάχη τη δίνει μόνο του το ΚΚΕ με την κοινοβουλευτική του ομάδα απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έξω όμως από τη Βουλή είστε όλοι εσείς, χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, και τους φωνάζετε ότι δεν θα περάσει. Σε αυτόν τον αγώνα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα είναι πάντα στο πλευρό σας. Να μην το ξεχνάτε ποτέ. Και στις πορείες και στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις παντού. Τα επιχειρήματά τους κάτι μας θυμίζουν βέβαια. Τα ακούσαμε και το 1997. Όταν το ΠΑΣΟΚ τότε με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα, πουλώντας ψεύτικα όνειρα, καταργούσε την επετηρίδα. Τα ίδια λένε και τώρα. Και τη σύμπτωση, χημικά πολλά και τότε, χημικά πολλά και τώρα. Είναι η ίδια πολιτική που συνεχίζεται. Όλοι λοιπόν μαζί, και εμείς το ΚΚΕ μέσα και εσείς απ' έξω, γιατί εδώ το παιχνίδι κρίνεται έξω από τη Βουλή, να επιβάλλουμε το δίκιο όλων αυτών των χιλιάδων εκπαιδευτικών που με μια βαλίτσα στο χέρι γυρνάνε χρόνια τώρα όλη την Ελλάδα. Τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Ούτε γραμμή πίσω. Γεια σας. Δίνουμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο ότι αυτή η πολιτική των απολύσεων, της αδιοριστίας και της ανακύκλωσης της ανεργίας δεν θα περάσει. Το γεγονός ότι το αίτημά μας για 30.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών εδώ και τώρα, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, είναι δίκαιο, ρεαλιστικό, το αποδεικνύει μόνο και μόνο το γεγονός ότι σήμερα η κυβέρνηση έκανε ακόμα 800 προσλήψεις αναπληρωτών για να καλύψει κενά. Ας σταματήσουν λοιπόν τα ψέματα και την κοροϊδία. Το ελάχιστο σήμερα είναι να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Είμαστε περήφανοι που στον αγώνα μας αυτό είμαστε χέρι-χέρι με τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα και τους υπόλοιπους κλάδους. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μαζί με τους γονιούς των παιδιών μας. Γιατί στην επιφάνεια έρχεται μια αδύρυτη πραγματικότητα. Το δικαίωμα στη μόρφωση, το σχολείο των σύγχρονων αναγκών, είναι δικαίωμα του λαού, είναι ανάγκη της εργατικής τάξης, είναι σήμερα πιο επιτακτική ανάγκη από ποτέ να δυναμώσει η συμμαχία, η κοινή δράση, η πάλη των σωματείων, το πραγματικό δηλαδή κέντρο αγώνα, ώστε να ανατρέψουμε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηματικών ομίλων.